κυρία Ράπτη επέλεξε να πει ότι ό,τι λέω, το λέω για τα κανάλια και ότι επίσης αυτό που λέω σε σχέση με την Εξεταστική Επιτροπή είναι ψέμα. Υπάρχει πρόδειλο προσωπικό το οποίο περαιτέρω εξειδικεύεται σε αυτή την τρομακτική προσπάθεια που γίνεται και δεν θα εξαντλήσω το λεπτό ή θα το εξαντλήσω, θα δούμε. Σε αυτή την τρομακτική λοιπόν προσπάθεια που γίνεται, αντιστροφής της πραγματικότητας, υπάρχει γραμμή Μαξίμου να μην μιλάμε πια για έγκλημα των τεμπών, αλλά για δυστύχημα των τεμπών, ενώ διεξάγεται κύρια ανάκριση για έγκλημα, κυρία Ράπτη, και δεν μπορείτε εσείς να το κάνετε δυστύχημα ενώ είναι έγκλημα. Επίσης, ο ανακριτής διεξάγει ανάκριση την οποία εσείς θελήσατε να επηρεάσετε με ένα πόρισμα που λέει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κανένας, ούτε ποινική ούτε πολιτική, παρά μόνον οι δύο νεκροί μηχανοδηγοί και ο προφυλακισμένος σταθμάρχης. Άρα εσείς παραβιάζετε την αρχή της ουσιαστικής αναζήτησης της αλήθειας και κατά τα άλλα βέβαια, κοιτάξτε, και με αυτό κλείνω και δεν θέλω καθόλου άλλο το λόγο. Όταν μία βουλευτής επιμένει να είναι στην Επιτροπή ενώ είναι εμπλεκόμενη και ήταν υπουργός και φτάνουν να την καταμηνύουν οι συγγενείς διότι παριστάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτε και ότι είναι μία αμέτωχη και στο τέλος έρχεται και λέει αυτοεξαιρούμε σε συνεδρίαση η οποία τελικώς ματαιώνεται εντελώς διότι προηγουμένως δεν είχε αυτοεξαιρεθεί και σήμερα έρχεται να σας πει ότι αυτοεξαιρέθηκε από ευθυξία αφού προηγουμένως είχε σηκώσει τα λάβαρα της αλλίωσης των δεδομένων και της σύνθεσης της Επιτροπής, κάνει ακριβώς το ίδιο που έκανε ο κύριος Καραμανλής, που έκλαιγε και μετά κόμπαζε και μετά κουνούσε κυρία τον άνθρωπο. Πρόεδρε, παρακαλώ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, τη φράση μου. Και φαντάζομαι, στο πλαίσιο της γουρλίδικης επιτροπής που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, μπορεί να σας ξαναδούμε και υπουργό, κύριε Ράπτη.